Καλημέρα. Το Σάββατο ασχοληθείτε με την οικογένεια. Προσέχετε λάθη που μπορεί να κάνετε αν είστε γεννημένοι τον Αύγουστο. Ενώ οτιδήποτε έχει σχέση με ταξίδια, επαφές, συμφωνίες ευνοούνται. Και ακόμα η συναισθηματική σας ζωή μπορεί να πάρει μια νέα τροπή. Για τους ζυγούς μας, ασχολείστε πάρα πολύ με τα οικονομικά αυτόν τον καιρό. Μπορεί να υπάρχουν και γεγονότα τα οποία θα σας απασχολήσουν, είτε για τα τρέχοντα οικονομικά, είτε για τα οικονομικά άλλων. Όμως το Σάββατο είναι μια καλή μέρα για να βγείτε έξω, να δείτε φίλους, να χαρείτε. Και ο Δίας σιγά σιγά, ακόμα και τα δύσκολα, μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα. Δηλαδή μπορεί να ξεπεράσεις μια δυσκολία πιο εύκολα από ότι αν ο Δίας δεν βοηθούσε, ο οποίος θα βοηθήσει μέχρι τον Ιούνιο. Οι τοξότες μας, αν και σε ψυχολογικό επίπεδο, σε επίπεδο σκέψεων, μπορεί να έχετε πέσει λίγο. Από το Σάββατο η Σελήνη περνάει στο δικό σας ζώδιο. Σας αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει η ψυχολογική σας διάθεση. Είναι μια καλύτερη εποχή. Βέβαια η εργασία ή η υγεία μπορεί να σας απασχολήσει για πολύ καιρό. Αλλά μετά από κούραση και πίεση, με αποτελέσματα τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά για σας. Γι' αυτό λοιπόν μην απογοητεύεστε. Ενώ οτιδήποτε έχει σχέση με τα οικονομικά θα μπορούσαν να διορθωθούν. Κυρία Λίτσα, πώς ξεχάσατε το Σκορπιό, μου λένε από πάνω. Α, μάλλον τον ξέχασα. Προπορεύετε στο εξωτερικό. Συγγνώμη. Είπαμε, είναι αυτή η έκλειψη. Συγγνώμη, και ήταν και η έκλειψη στο δικό σας ζώδιο. Μπορεί να νιώσατε αρκετά βαριά, μπορεί να πήρατε σοβαρές αποφάσεις, ειδικά αν είστε γεννημένοι τον Οκτώβριο. Ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Κυριακή, εσείς που είστε γεννημένοι προς το τέλος Οκτωβρίου, προσέχετε πάρα πολύ ηλικιωμένους και τις σχέσεις σας διαφυλάξετε, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει μία ένταση του Νοεμβρίου. Δεν επηρεάζονται, αν και η έκλειψη της 10ης Μαΐου μπορεί να επηρεάσει σχέσεις και συνεργασίες. Γενικότερα όμως τα πράγματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά μπορεί να βελτιωθούν. Επίσης μπορεί να είστε σε μια γόνιμη περίοδο η οποία θα σας ικανοποιήσει. Τον τοξότη τον είπαμε, εγώ και είστε σε μια πολύ δυναμική φάση και ερωτική θα μπορούσα να πω, ειδικά αν είστε γεννημένοι το τέλος του Δεκέμβρη. Η έκλειψη αυτή μπορεί να σας προβλημάτισε σε σχέση με την κοινωνική σας ζωή ή με φίλους που μπορεί να έχουν προβλήματα και τα οποία να περιμένουν από εσάς να επιληθούν. Προσέξτε πόσα θα επομιστείτε, γιατί αυτός ο καιρός είναι και μια εποχή που επομίζεσαι και τα προβλήματα των άλλων και των φίλων και πολύ περισσότερο. Για τους υδροχόους μας υπάρχουν οικογενειακά θέματα. Θα μετακομείς, θα μετακινηθείτε, θα κάνετε ταξιδάκια, τα οποία πολλές φορές μπορεί να σας εκνευρίζουν. Τα επαγγελματικά σας απασχολούν και σας απασχόλησαν με την έκλειψη αυτή και με την επόμενη. Όμως η Κυριακή είναι μια, το Σάββατο είναι μια πολύ καλή μέρα. Θέματα που παρουσιάστηκαν εχθές, μην προσπαθήσετε να τα επιλύσετε την Κυριακή αν επιλύονται, γιατί είναι λίγο περίπου ίδια μέρα. Ενώ γενικότερα να ξέρετε ότι ακόμα και τα προβλήματά σας, ο Δίας θα λύνει αυτό το γερό. Αφαιθείτε λοιπόν επάνω του. Τα ψαράκια μας... Συγγνώμη που γελάω, αλλά επειδή είμαστε και οι δύο διδυμήνες, μας έχει πάει αυτή η έκλειψη πραγματικά. Πραγματικά. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Ξεφουσκώνει η αρνητική επιρροή. Τι να κάνει, θα φύγει και αυτή. Είπαμε κάθε χρόνο γίνονται 5 με 7, 4 με 7. Επομένως θα περάσουμε και αυτή. Θα ξεπεράσουμε, κυρία. Τα ψαράκια μας είναι μέσα στις μετακινήσεις. Παρόλο που είστε ζώδιο του νερού, νομίζω ότι αυτές τις μέρες μετακινήστε με μικρές μετακινήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές και σας ανοίγονται νέοι δρόμοι. Είναι μια καλή περίοδος για εσάς. Όπως και αν είναι τα θέματα που σας απασχολούν, σιγά σιγά επιλύονται. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό. Κυρία Λίτσα, καλό Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, πέρασα από μπροστά σας. Πάμε να δούμε τι μας...